Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, παρά τα λίγα χρήματα που παίρνουν πλέον οι πολίτες αυτό το διάστημα, εν τούτης πηγαίνουν και πληρώνουν τους λογαριασμούς του νερού. Έτσι, η ΔΕΙΑΚ έχει χρήματα για τις άμεσες ανάγκες της. Αυτό προσπαθούμε από την πρώτη μέρα της οικονομικής κρίσης, της δεινής οικονομικής κρίσης, που είμαστε τώρα πλέον στην τρίτη εβδομάδα. Στην αρχή της αυτής της περίοδου είχαμε προβλήματα, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν, ούτε συνταξιούχοι έπαιρναν χρήματα, και με τα 60 ευρώ που έπαιρναν οι υπόλοιποι δημότες είχαν άλλες προτεραιότητες. Έτσι λοιπόν οι εισπράξεις τότε της ΔΕΙΑΚ είχαν καθυστερήσει. Σιγά σιγά αποκαταστείται όμως το θέμα αυτό, το οικονομικό, και όχι πλέον ότι έχουμε αποκατασταθεί πλήρως, όμως τις πρώτες ανάγκες η ΔΕΙΑΚ ανταπεξήλθε κανονικά και στη μισθοδοσία του προσωπικού και στις εισφορές και στα μικροέξοδα προμήθεια πετρελαίου που έχουμε για το βιολογικό και για τα μηχανήματα που εργάζονται και τα μικροέξοδα που χρειάζομαστε για τις βλάβες και για τις τοποθετήσεις υδρομέτρων κλπ. Με την ελπίδα της αποκατάστασης, τέλος πάντων, της οικονομικής κρίσης, νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Μπορεί να μην υπάρχουν πολλά χρήματα αυτό το διάστημα, νερό όμως υπάρχει άφθονο στο Δήμο Καλαμάτας. Ο κύριος Καμβυσίδης όμως τονίζει ότι πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Επάρκεια νερού έχουμε και στην Καλαμάτα και στα δημοτικά μας διαμερίσματα και στους δήμους που υδροδοτούμε εμείς, γιατί ξέρετε ότι υδροδοτούμε και τη Μεσίνη και ένα κομμάτι της Μεσσηνιακής Μάνης. Επάρκεια νερού έχουμε. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας επαναπάβει και να σπαταλούμε το νερό όταν δεν χρειάζεται να το σπαταλήσουμε. Τις ανάγκες μας τις ανταπεξερχόμαστε άριστα.